Δεν έχει. Θα κλείσουμε 2 χρόνια τον Φλεβάρι, αλλά στην ουσία σαν άτομα, σαν μονάδες, σαν ακτιβιστές, εργαζόμαστε σε αυτό το χώρο εδώ και αρκετά χρόνια και απλά έφτασε στο σημείο όπου για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτά που κάνουμε με μεγαλύτερη επιτυχία και να μπορούμε να επικοινωνήσουμε με περισσότερους ανθρώπους, ήταν αναγκαίο να αποκτήσουμε και μία επίσημη νομική μορφή. Θα ακούσετε τώρα σήμερα πράγματα για το τι είναι η κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία, η οποία στην ουσία αυτό που κάνει, αν έπρεπε να το πούμε με μία γραμμή, εμένα αυτό που μου αρέσει να λέω είναι ότι παντρεύουμε αγρότες με ομάδες καταναλωτών. Και χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση γιατί ο γάμος, όσοι έχετε περάσει από αυτή την αρρώστια, έχει παιδική αστέρια, ρε παιδί μου, έτσι το εννοώ. Έχει και υποχρεώσεις, οπότε αυτή είναι η όλη ουσία, ρε παιδί μου, ότι μπαίνουμε σε μία διαφορετική σχέση ο καταναλωτής της τροφής μαζί με τον παραγωγό της τροφής συνάπτουμε μία πιο ζεστή σχέση η οποία ξεφεύγει από την κλασική αγοραπολισία «δώσε τόσα, πάρε τόσα». Έχουμε εδώ πέρα μαζί μας και ανθρώπους από άλλα μέρη της Ελλάδας που θα τους ζητήσουμε να μας πούνε 2 κουβέντες για τη δική τους εμπειρία πάνω στο αντικείμενο και ο στόχος μετά είναι εδώ που είμαστε οι άνθρωποι της Θεσσαλονίκης να δούμε αν μας ενδιαφέρει να κάνουμε κάτι τέτοιο, αν μας ενδιαφέρει να μπούμε σε μια τέτοια πρακτική. Για μένα λοιπόν σας λέω ότι η κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία, αυτό το μοντέλο του παντρέματος αγροτών με καταναλωτές τροφής στην πόλη, είναι ένας δούριος ύπος. Το λέω ξεκάθαρα, για μένα έτσι είναι. Είναι ένας δούριος ύπος για να κάνουμε τι. Ζούμε σε μια χώρα η οποία είναι μέσα σε μια οικονομική κρίση, η οποία η οικονομική κρίση δεν πρόκειται να φύγει. Συγγνώμη που σας το χαλάω αν κάποιοι νομίζετε ότι βγαίνουμε από την κρίση τώρα. Τα πράγματα δεν θα γίνουν καλύτερα, δεν το λέω με φοβικότητα, είναι απλώς μια καταγραφή της πραγματικότητας. Για να καταφέρουμε λοιπόν να ξεπεράσουμε τις συνθήκες που βιώνουμε αυτό το διάστημα, για μένα, το να ξεκινήσουμε από την τροφή μας και να αρχίσουμε να έχουμε περισσότερο έλεγχο και περισσότερο λόγο πάνω σε αυτό που τρώμε, ποιος το φτιάχνει, πού το φτιάχνει, με τι συνθήκες, ποιος κερδίζει από τη διαδικασία, ποιος εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία, εγώ πόσο λόγο έχω σε αυτό, πόσο δημοκρατικό, πόσο ανοιχτό είναι. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν για μένα είναι πράγματα που μπορούμε να τα καταφέρουμε μέσα από μία πρακτική σαν τη Γηγαίο και ο στόχος είναι να καταφέρουμε να φτάσουμε στο σημείο, δηλαδή ξεκινάμε από το να πάρουμε τον έλεγχο πάνω στην τροφή μας με στόχο να φτάσουμε να πάρουμε τον έλεγχο πάνω στη ζωή μας. Γιατί και ο τρόπος που λαμβάνονται οι αποφάσεις, οι πολιτικές αποφάσεις, όπως εγώ θέλω να παίρνω τις αποφάσεις για το σπίτι μου, θέλω με τον ίδιο τρόπο να μπορώ εγώ να συμμετέχω στις αποφάσεις που παίρνονται για τον Δήμο μου. Γιατί ο Δήμος μου είναι το μεγαλύτερό μου σπίτι. Μέσα λοιπόν από το Αγροϊκόπολης συμμετέχουμε σε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα, γιατί δεν μας ενδιαφέρει να κοπιάρουμε πράγματα που γίνονται έξω και να τα φέρουμε αυτούσια εδώ, αλλά μας ενδιαφέρει να μάθουμε και να φέρουμε εδώ πέρα πράγματα, γνώσεις, πρακτικές, εργαλεία, που ίσως να μπορέσουν να μας βοηθήσουν να πάμε σε αυτό το επόμενο βήμα. Μία λοιπόν από αυτές είναι η κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία. Ένα αδερφάκι της Κυγαίο είναι η συμμετοχική πιστοποίηση, όπου τον Ιούνι κάναμε την πρώτη μας ανοιχτή εκδήλωση, ενημέρωση για το τι είναι η συμμετοχική πιστοποίηση και στις αρχές Δεκέμβρη έχουμε το δεύτερο κομμάτι, όπου πηγαίνουμε στο επόμενο βήμα και θα εξηγήσουμε λίγο περισσότερο γι' αυτό. Οπότε, έχοντας ένα εργαλείο που φέρνει κοντά τους καταναλωτές και τους παραγωγούς της τροφής, με έναν τρόπο συμμετοχικό, όπου μπορούμε, ακριβώς με μια συμμετοχική διαδικασία, να πάμε και στην πιστοποίηση και στο να μπορέσουμε να δώσουμε εμείς τα εχέγγυα για τα προϊόντα που διακινούμε στο δίκτυό μας, χωρίς να έχουμε ανάγκη να πάμε σε τρίτους για να μας κάνουν αυτή τη δουλειά, για να μας πούνε, δηλαδή στην ουσία η πιστοποίηση τι κάνει. Βάζει εμένα και σένα, είναι ένας ενδιάμεσος στη μέση και μας λέει, okay, εσύ μπορείς να εμπιστευτείς αυτόν. Εμείς λοιπόν θέλουμε να το βγάλουμε αυτό το κομμάτι από τη μέση και αυτή τη διαδικασία της πιστοποίησης να την αναλάβουμε εμείς μεταξύ μας. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι όμως. Απλά θέλω να πω ότι όλα αυτά δένουν μεταξύ τους
και έχουν σαν τελικό μας στόχο ακριβώς να πάρουμε τον έλεγχο στις ζωές μας και στις κοινότητές μας και μέσα από αυτή τη διαδικασία είμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα δημαρχείο, σε έναν Δήμο, ο οποίος το 2015 ήταν από τους πρώτους 116 Δήμους που υπογράψανε το σύμφωνο στο Μιλάνο για τη δημιουργία Συμβουλίων Διατροφικής Πολιτικής. Εμείς λοιπόν θέλουμε να το κάνουμε αυτό το Συμβούλιο εδώ πέρα στην πόλη μας κάποια στιγμή και ήταν ένας από τους λόγους που αποφασίσαμε αυτή η εκδήλωση να γίνει στο Δημαρχείο, γιατί ακριβώς το θέμα δεν είναι μόνο το τι τρώμε και από πού έρχεται αυτή η τροφή και αν θα την πάρω λίγο πιο φτηνά από ό,τι θα την έπαιρνα από το κατάστημα, αλλά πώς θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε βιωσιμότητα για τις κοινότητές μας. Λοιπόν, δίνω τώρα το λόγο στην Χαρά, που είναι κομμάτι του Αγροικόπολης, για να ξεκινήσει λίγο και να μας πει γιατί τελικά μας ενδιαφέρει να μπούμε σε τέτοιες λογικές. Καλημέρα και από μένα. Αναδείχθηκε λοιπόν και μέσα από αυτές τις ημέρες, όπως αναδεικνύεται αρκετά συχνά, ότι χρειάζεται να θυμόμαστε από πού ξεκινάμε. Μπαίνουμε στη διαδικασία να παίρνουμε πρωτοβουλίες, να μαζευόμαστε όλοι μαζί, να κάνουμε συζητήσεις και συνέχεια χρειάζεται να γυρνάμε πίσω και να θυμόμαστε το πρώτο στόχο. Τι είναι αυτό ακριβώς που μας μάζεψε εδώ. Και αυτό που είναι ο πρώτος στόχος είναι... Είναι απαραίτητο να μιλάω στο μικρόφωνο. Αυτό τελικά που έχουμε διαπιστώσει ότι μας μαζεύει όλους εδώ μαζί, κάποιοι εδώ και κάποιες δεκαετίες, κάποιοι πιο κοντά, είναι το να ξεφύγουμε από τη στάση την εγωκεντρική. Δηλαδή, να ξεφύγουμε από το εγώ και να πάμε στο εμείς. Μέχρι στιγμής... Ωραία, οπότε μέχρι στιγμής αυτό που έχουμε μάθει στην καθημερινότητά μας, είτε στον χώρο της δουλειάς, είτε στις ανθρώπινες σχέσεις, είναι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η ιεραρχία. Δηλαδή, είτε το να μου λένε τι θα κάνω, είτε να λέω σε κάποιον τι θα κάνει. Λοιπόν, κάποιοι από εμάς θέλουμε να έχουμε πολύ μεγαλύτερο μερίδιο στις αποφάσεις, όπως ακριβώς είπε η Τζέννη, και για να μπορεί να γίνει αυτό, χρειάζεται να είμαστε μέσα στη διαδικασία, μέσα στον κύκλο. Οριζόντια, ισότιμα, χωρίς να είναι κάποιος πάνω και κάποιος κάτω. Και σε ποιους τομείς το θέλουμε αυτό, πρώτα-πρώτα ξεκινάμε από το τι τρώμε. Οπότε, τι είναι αυτό που θέλουμε, φαντάζομαι όλοι θα συμφωνήσουμε μια που είμαστε εδώ, ότι θέλουμε φρέσκια τροφή. Θέλουμε προϊόντα που βγαίνουν στην εποχή τους. Θέλουμε να έχουν παραχθεί με έναν τρόπο που να μην έχει φυτοχημικά. Δεν χρειάζεται να πούμε σε ανάλυση. Όλοι νομίζω είμαστε για τους ίδιους λόγους εδώ. Θέλουμε να υπάρχει ένας σεβασμός. Η ανάγκη είναι να υπάρχει ένας σεβασμός όχι μόνο στο τι θέλω εγώ ως άνθρωπος, αλλά και στο περιβάλλον. Αυτό σημαίνει και στο πώς θα ζήσει το ζώο μέσα στο στάβλο του, αν θα έχει καλές συνθήκες, αν θα του γίνονται ευνοχισμοί με ή χωρίς αναισθησία. Αυτό σημαίνει το πώς θα είναι το ποτάμι δίπλα από, από το χωράφι μου ή από το στάβλο μου. Και αν εγώ θα σκέφτομαι την ώρα που παράγω μόνο το πώς παράγω ή αν το ότι έχει και το περιβάλλον μου όρια. Αυτό μπαίνει μέσα στα πλαίσια της αγροοικολογίας και εννοείται ότι είναι ένα από τα βασικά πράγματα που θέλουμε όλη στη ζωή μας. Το περιβάλλον και... Η οργανική γεωργία θα πω όλα στα πλαίσια της αγροοικολογίας. Ωραία. Και ποιος αποφασίζει για όλα αυτά. Θα ήθελα να έχω εγώ, όλοι μας, περισσότερο μερίδιο στις αποφάσεις. Για να μπορεί να γίνει αυτό, χρειάζεται αναγκαστικά να έρθω στο τοπικό επίπεδο. Δεν μπορεί να μιλάμε για ένα επίπεδο περιφερειακό. Σίγουρα υπάρχει συμβολή και στο περιφερειακό και στο εθνικό και πιο πάνω, αλλά στο τι κάνω εγώ τώρα, εδώ, και το τι τρώω και άρα πόσο συμμετοχή έχω στη ζωή μου, πρέπει να έρθω στο τοπικό επίπεδο. Άρα πρέπει να έρθω κοντά παραγωγός και καταναλωτής και να δημιουργήσω μία σχέση, όπου συμμετάσχουμε και οι δύο, όπου υπάρχει αυτή η διπλή αντίδραση
και που εγώ μπορώ να λέω ως παραγωγός τον καταναλωτή, να καταλαβαίνω μάλλον τι χρειάζεται ο καταναλωτής και εγώ ως καταναλωτής να μπορώ να αναγνωρίσω ποιες είναι οι ανάγκες του παραγωγού. Αυτό ακριβώς αυτή ακριβώς η συμμετοχή, το δικαίωμά μου στο να προσδιορίζω εγώ τι τροφή θέλω, είναι αυτό που λέμε διατροφική κυριαρχία, είναι ο όρος που έλεγε η Τζένι πριν, απλοποιημένα. Και όλα αυτά πώς μπορούν να τεθούν, μπορούν να τεθούν σε ένα οικονομικό σύστημα το οποίο λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί μέχρι τώρα. Εντάξει, νομίζω ακόμα και εκείνοι που είναι στα πάνω έχουν διαπιστώσει ότι το σύστημα έχει ατέλειες. Μιλάμε πλέον για ένα οικονομικό σύστημα που μπορεί να στηρίξει αυτά, άρα μιλάμε για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, όπου υπάρχει αυτή η διπλή αντίδραση, όπου παραγωγός και καταναλωτής έρχονται σε επαφή. Και πώς γίνεται αυτό στην πράξη όταν μιλάμε για αγρότη και για καταναλωτή. Στην πράξη γίνεται με το ότι ο καταναλωτής θα μπορεί να καταλαβαίνει την ανάγκη του παραγωγού και όχι μόνο αυτό, να στηρίζει τον παραγωγό. Και πώς γίνεται στην πράξη, στηρίζω σημαίνει μπορώ να σου δημιουργήσω μία υποδομή ασφάλειας. Στην πράξη λοιπόν αυτό γίνεται με την προπληρωμή. Και είναι ένας από τους παράγοντες που βάζει μέσα και ΓΕΟ ως προς τη δέσμευση. Για να δεσμευτώ λοιπόν εγώ απέναντί σου, χρειάζεται να μπορώ να καταλάβω ότι έχεις ανάγκη να σχεδιάσεις την παραγωγή σου, ώστε να μην έχεις πολλά ρίσκα. Και εκεί μιλάμε για μια κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Αυτή ακριβώς είναι και οι τρεις ρίζες του δέντρου στο οποίο πατάει η ΚΙΓΕΟ, η κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία. Και όλα αυτά γιατί γίνονται, γι' αυτό εδώ. Το οποίο μπορούμε να το πούμε ζω με αξιοπρέπεια, ζω με ευθύνη του εαυτού μου, ζω μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Είναι αυτό εδώ το πλαίσιο που με κάνει να νιώθω όμορφα μέσα στο σύνολό μου. Αυτό είναι και η κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία. Δεν ξέρω αν θα ήθελες να εξηγήσεις εσύ. Μετά θα πάμε στον ορισμό. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε φτάσει, καταρχήν η κοινωνικά υποστηριζόμενη, αυτό το μοντέλο της άμεσης σύνδεσης παραγωγού με καταναλωτή, με κάποια όμως δέσμευση, αυτός ο γάμος που έλεγα πριν, δεν έχει ξεκινήσει τώρα. Είναι κάτι που υπάρχει καμιά πενταριά χρόνια στον πλανήτη μας. Στην ουσία, άμα το πάτε πιο πίσω, στα χωριά παλιά, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, κάπως έτσι ζούσαμε. Δηλαδή, ο ένας παρήγαγε το ένα, ο άλλος παρήγαγε το άλλο. Εγώ μπορεί να μην παρήγαγα τίποτα, αλλά θα έκανα μια πίτα. Ίσως όχι εγώ, αλλά κάποιος άλλος, γιατί δεν είμαι και πολύ καλή στις πίτες. Αλλά η λογική ήταν αυτή. Δηλαδή, δεν πάμε αυτή τη στιγμή να φέρουμε ένα καινούριο μοντέλο, μια διαφορετική ιστορία που έρχεται από το διάστημα και έρχεται να μας ζωρίσει στην πραγματικότητά μας. Μιλάμε για το πώς μπορούμε να κάνουμε ουσιαστικά τα πράγματα όπως τα θέλουμε. Ωραία. Λοιπόν, εκεί πέρα τώρα, για να γίνει αυτή, ξεκίνησε αυτή η ιστορία ακριβώς μετά τον πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο, στην Ιαπωνία, όπου οι άνθρωποι βίωναν ένα ουσιαστικό, πραγματικό πρόβλημα του πώς θα γίνει να φάμε, όχι να φάμε καλή τροφή, να φάμε. Από εκεί μεταφύγησε στην Αμερική, όπου εκεί πλέον η Αμερική έχει μια τάση να τα μεγαλώνει τα πράγματα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν τέτοια εγχειρήματα που έχουν χιλιάδες μέλη. Μιλάμε για τεράστια πράγματα που για μας είναι πολύ ίσως δύσκολο να τα κατανοήσουμε. Από εκεί μεταπήδησε το μοντέλο και στην Ευρώπη. Τα πρώτα εγχειρήματα ήταν για την ακρίβεια στην Ελβετία, το 70. Αλλά από εκεί βρήκε πιο καλό έδαφος στη Γαλλία και είχε πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Και στη Γερμανία μετά. Αλλά επειδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε και μία ερευνητική ομάδα για αυτά τα πράγματα, βλέπουμε ότι ειδικά μετά το 2010, σε ολόκληρη την Ευρώπη, αυτά τα πράγματα αυξάνονται με ρυθμούς καλπάζοντες. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Πόσοι άνθρωποι, δεν μ' αρέσει να λέω καταναλωτές, γιατί
Στο φινάλε όλοι είμαστε καταναλωτές. Είναι λοιπόν πολύ ιδιαίτερο το να δούμε πώς οι άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη μεταπηδούν σε τέτοια εγχειρήματα και νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος αισθάνεται ακριβώς ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά τα οποία δεν καλύπτονται αυτή τη στιγμή από τα μοντέλα, τα διατροφικά γύρω μας και γι' αυτό υπάρχει τόσο μεγάλη άνθηση και ζήτηση για να βρω έναν διαφορετικό τρόπο. Αν είμαι αγρότης, όχι μόνο για να διαθέσω την τροφή μου και να ζήσω καλύτερα, αλλά και για να συγχροτίζομαι με ανθρώπους που με καταλαβαίνουν. Που καταλαβαίνουν τι πάω να κάνω. Γιατί αν μιλήσουμε με αγρότες οι οποίοι κάνουν αγροοικολογικές καλλιέργειες, και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχουμε αρκετούς αγρότες αυτή τη στιγμή εδώ πέρα μέσα, θα σας πούνε ότι τραβάνε μεγάλες δυσκολίες. Δεν είναι εύκολη η ζωή τους. Δουλεύουν άπειρες ώρες και χωρίς να υπάρχει καμία σιγουριά για αυτό που κάνουν. Γιατί μπορεί αύριο να γίνει μια κακοκαιρία και ό,τι δούλευα τόσους μήνες να τα χάσω. Είναι πολύ σημαντικό εμείς οι άνθρωποι της πόλης που έχουμε. Η τροφή μας έρχεται από το σούπερ μάρκετ, ας πούμε. Είναι πολύ σημαντικό για μας να καταλάβουμε από πού έρχεται η τροφή και τι περνάει ο άλλος για να μου φέρει εμένα καθαρή τροφή. Όπως αντίστοιχα, είναι σημαντικό και ο παραγωγός να καταλάβει τα ζόρια του ανθρώπου της πόλης αυτή τη στιγμή. Ο οποίος εκεί που πριν από 5 χρόνια έπαιρνε 1.000 ευρώ μισθό, τώρα πρέπει να ζήσει μια οικογένεια τετραμελή με 400 ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έρθουμε κοντά, γιατί μόνο αν αρχίσει αυτός ο διάλογος θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε πρακτικές που θα είναι βιώσιμες για όλους μας. Εμείς λοιπόν στην ευρωπαϊκή ερευνητική ομάδα αυτή που έχουμε, χρειάστηκε κάποια στιγμή να φτάσουμε σε ένα σημείο και να πούμε: «Οκέι, ρε παιδιά, τι είναι τελικά αυτή η κυγαίω?» Πρέπει να βρούμε έναν μικρό ορισμό, έναν τρόπο για να μπορούμε να συνεννοούμαστε μεταξύ μας, όχι μόνο γιατί για να ορίσουμε το τι κάνουμε και τι είναι αυτό το πράγμα, αλλά πολύ πιο σημαντικά, γιατί αυτή τη στιγμή καραδοκούν γύρω μας αρπακτικά που θέλουν, είναι έτοιμοι να μπουν σε αυτό το χώρο και να χρησιμοποιήσουν τον όρο και να πούν και εμείς αυτό κάνουμε. Να σας πω μόνο ότι πριν από ένα χρόνο στο δίκτυο το ελβετικό ήρθε ένα πάρα πολύ ωραίο email από την Nestlé που λέει: «Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που κάνετε, θέλουμε και εμείς». Δηλαδή, όπως είπα, αυτά τα πράγματα έχουν μεγάλη άνθηση αυτόν τον καιρό, γιατί ο κόσμος αρχίζει να καταλαβαίνει ότι αυτό που τρώω δεν μου κάνει και ο τρόπος που αυτό το πράγμα έρχεται σε μένα δεν μου κάνει. Οι μεγάλες λοιπόν εταιρείες, οι πολυεθνικές των χώρων, τα σούπερ μάρκετ, το βλέπουν αυτό το πράγμα και καραδοκούν για το πώς θα βάλουν και εκείνο το ποδάρι τους μέσα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο είναι σημαντικό να περιχαρακώσουμε κάποια πράγματα, όχι γιατί θέλουμε να πετάξουμε κόσμο έξω, αλλά γιατί πρέπει να προστατέψουμε αυτό το πράγμα που έχει ξεκινήσει από τον απλό κόσμο για να διαχειριστεί την τροφή του, από το να αρπαχτεί πάλι και να καπελωθεί από τα γνωστά μεγάλα συμφέροντα. Με αυτή λοιπόν την έννοια και τη λογική, καταλήξαμε σε μία, έχοντας δει πάρα πολλά καταστατικά από διάφορα κυγαίων εγχειρήματα από όλη την Ευρώπη, καταλήξαμε σε μία οριοθέτηση, σε έναν ορισμό τέλος πάντων του τι εννοούμε με την κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία, η οποία τελικά λέμε ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά. Το πρώτο της χαρακτηριστικό είναι ότι μιλάμε για μία μακροχρόνια σχέση. Δεν έρχομαι να βρεθώ μαζί σου για μία εβδομάδα, για ένα μήνα. Έρχομαι γιατί όντως με ενδιαφέρει η τροφή μου, με ενδιαφέρει το τι τρώω και θέλω αυτό που τρώω να γίνεται συνέχεια καλύτερο και άρα σε παίρνω αγκαλιά και πάμε μαζί και αυτή τη χρονιά το κάνουμε έτσι και την επόμενη χρονιά θα το κάνουμε καλύτερο και την άλλη φορά θα προσθέσουμε και κάτι άλλο. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό είναι μια μακροχρόνια σχέση. Αυτή η σχέση δεν είναι απαραίτητο να καταγραφεί με έναν επίσημο τρόπο, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί και να γίνει. Δηλαδή, δεν υπάρχει συγκεκριμένη συνταγή για το πώς κάνω κυγαίο, δεν είναι φασολάδα, ούτε είναι συγκεκριμένη νομική μορφή. Λέμε τις βασικές αρχές και από εκεί και πέρα η κάθε ομάδα που δημιουργείται, στην ουσία με τη δική της δυναμική, στείνει το δικό της εγχείρημα. Αλλά το πρώτο είναι η μακροχρόνια σχέση, δηλαδή μπαίνω σε κάτι γιατί με νοιάζει να χτίσουμε μαζί ένα μέλλον. Το δεύτερο σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει με το πώς καλλιεργούμε. Δηλαδή, θέλουμε να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία, αλλά ρε φίλε, θα μπω σε όλη αυτή τη διαδικασία, με νοιάζει όμως και τι θα γίνει με το έδαφος. Αν είναι να κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία, να κάνουμε συνελεύσεις, να έρθουμε κοντά, να έρθουμε στο κτήμα, να βοηθήσουμε στο ξεβοτάνισμα.
Και τι θα γίνει, και θα τρώμε όμως χημικά και ζυζανιοκτώνα. Δεν το θέλουμε αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει όπως θα αποκτήσουμε μεταξύ μας μία σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλοδιάδρασης, το ίδιο να γίνει και με τη φύση. Εγώ θέλω να έχω, έχω μία συνομιλία με το χώμα, με τους 3 εκατομμύρια μικροοργανισμούς που ζουν στο χώμα. Να πηγαίνουμε μαζί, όχι ενάντια ο ένας τον άλλον. Δεν πάμε να επιβληθούμε στη φύση, θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί της. Γιατί καταλάβαμε ότι ο τρόπος που λειτουργούσαμε μέχρι τώρα δεν μας πήγε πουθενά. Οπότε, να συνεργαστούμε και οι άνθρωποι μεταξύ μας, να συνεργαστούμε και με τη φύση όμως. Το άλλο χαρακτηριστικό είναι το μοίρασμα. Και όταν λέμε μοίρασμα, σημαίνει ότι σε αυτή την ιστορία είμαστε μαζί. Δηλαδή, θυμάμαι μία χρονιά που ο χειμώνας ήρθε πολύ ξαφνικά. Μία μέρα ξαφνικά άρχισε να χιονίζει, ενώ είχε ήλιο και όλα καλά, ξαφνικά άρχισε να χιονίζει. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, η πρώτη σκέψη μου ήταν τι γίνεται στο χωράφι. Δηλαδή, ο παραγωγός, ναι, ήταν μόνος του στο χωράφι και όντως καήκανε όλα, είχε μείνει μόνο σπανάκι και για ένα μήνα η σακούλα μας είχε μέσα μόνο σπανάκι. Όλοι που ήμασταν στο Κυγαίο, ξέρεις, λέγαμε τι χρώμα είναι τα δικά σας τα σκατουλάκια σήμερα. Ήμασταν όλοι, ήμασταν μαύρο για μήνες. Λοιπόν, η πρώτη μου σκέψη ήταν τι γίνεται στο χωράφι. Οκ, δεν είναι το χωράφι μου, δεν βιοπορίζομαι εγώ από εκεί, αλλά η αίσθηση που δημιουργείται μέσα μου είναι ότι από εκεί έρχεται η τροφή μου. Και ο άνθρωπος που τη διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή, μέσα σε αυτό το κρύο και την ξαφνική χιονοθύελα, είναι εκεί και πολεμάει. Και η πρώτη μου τέτοια ήταν, εσύ, άρα τι γίνεται. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η σχέση, η αμοιβαιότητα, δεν αποτυπώνεται με οικονομικό τρόπο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποτυπωθεί στο πόσο κάνει το κιλό το καρότο. Γι' αυτό είναι αυτό που είπε η Χαρά, το χαρακτηριστικό της προπληρωμής. Που πολλοί μου έχουν πει, μην αναφέρεις για προπληρωμή, εδώ στην Ελλάδα δεν είμαστε για τέτοια πράγματα, δεν έχουμε λεφτά, δεν μπορούμε, ζοριζόμαστε. Οκ, ρε παιδιά. Όταν λέμε προπληρωμή, εντάξει, υπάρχουν έξω εγχειρήματα που προπληρώνουν το μερίδιό τους για όλο το έτος. Και μάλιστα κάποιοι για να βοηθήσουν τον αγρότη δίνουν και 5 χρόνια μπροστά. Σαφώς δεν είμαστε εκεί και ούτε πρόκειται να πάμε εκεί και ούτε είναι αυτό το ζητούμενο. Η προπληρωμή στην ουσία έχει την έννοια της δέσμευσης. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο παραγωγός να είναι σίγουρος ότι οκ, αυτοί οι άνθρωποι είναι όντως μαζί μου, είναι δίπλα μου. Ωραία. Η προπληρωμή λοιπόν αυτή μπορεί να γίνει προπληρώνω ας πούμε τον μήνα μπροστά ή πληρώνω 2 εβδομάδες τα καλάθια των επόμενων 2 εβδομάδων. Θέλω να πω, ας μην κολλάμε εκεί στο πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί ξαναλέμε ότι η κάθε ομάδα έχει τη δική της δυναμική και θα αποφασίσει η ίδια για αυτές τις λεπτομέρειες του πώς θα στήσει το εγχείρημά της. Αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η έννοια της δέσμευσης, γιατί έτσι ο παραγωγός, δηλαδή σκεφτείτε το αλλιώς. Όταν εγώ θα πάω στον παραγωγό και θα του ζητήσω 20 κιλά κουνουπίδι, ο παραγωγός δεν θα ανοίξει το ψυγείο και θα τα βγάλει και θα μου τα δώσει. Θα πρέπει να έχει βάλει το σποράκι στη γη, θα πρέπει να έχει καλλιεργηθεί το κουνουπίδι, να φτάσει σε φουλ ορίμανση και να μου το φέρει. Για να το κάνει όμως αυτό ο παραγωγός, θα πρέπει να ξέρει για πόσους έχει να ταΐσει. Η δέσμευση λοιπόν με αυτό το πράγμα έχει να κάνει όσο αφορά τον παραγωγό. Ωραία. Ναι, και επειδή μίλησα πολύ, αυτά είναι τα βασικά. Και όπως δεσμεύεται λοιπόν ο καταναλωτής, έτσι δεσμεύεται και ο παραγωγός. Γιατί αντιστοίχως, εάν περάσει εκείνη τη μέρα ο χοντρέμπορος έξω από το κτήμα και του πει «Να σου πω, εγώ σου δίνω τόσα, δώσ' μου όλα σου τα κουνουπίδια», και εκεί ο παραγωγός θα πει «Στάκα φίλε, συγγνώμη, εγώ έχω μία ομάδα ανθρώπων στην πόλη οι οποίοι με περιμένουν και οι οποίοι με φροντίζουν τόσο καιρό και δεν θα στα δώσω σε σένα, κύριε Χοντρέμπορα, γιατί έχω υποσχεθεί, έχω δεσμευτεί να τα δώσω σε εκείνους». Οπότε αυτή είναι η έννοια αυτής της δέσμευσης στην ουσία. Και τώρα δίνω ξανά το μικρόφωνο σε κάποιους άλλους, οι οποίοι άλλοι είναι εξής. Θέλω να έρθει εδώ πέρα ο Αντώνης, ο οποίος είναι, όχι εσύ, άλλος Αντώνης από πίσω σου. Λοιπόν, ο Αντώνης, λοιπόν, εδώ πέρα, είναι παραγωγός και ασχολείται, παίρνει μέρος σε ένα τέτοιο εγχείρημα λίγο μακριά από εδώ, στην Κόρινθο και στην Αθήνα. Και θέλουμε, λοιπόν, ο Αντώνης, σαν παραγωγός,
που είναι μέλος και του Αγροοικοπολιτικού Τομείς, θέλουμε να μας πει τη δική του εμπειρία σαν παραγωγός και τι εκείνος, ποιος είναι ο ρόλος του και ποια είναι τα θετικά πράγματα που βιώνει μέσα από την ενασχόληση με μια τέτοια δικτύωση. Ευχαριστώ, Τζένι. Καλησπέρα. Είμαι ο Αντώνης. Εντάξει, εγώ θα μιλήσω περισσότερο όχι για το τι συμβαίνει, γιατί σαν ομάδα και εμείς είμαστε μακριά από αυτό που θα θέλαμε. Αλλά νομίζω περισσότερο θα σας πω για αυτό που θα ήθελα εγώ να φτάσουμε και πώς έχω φτάσει να το καταλάβω αυτό, τέλος πάντων. Εγώ είμαι αγρότης καλλιεργώ τα τελευταία 7 χρόνια. Έχουμε κυπευτικά και φρούτα, τέλος πάντων. Είμαστε αρκετά άτομα μαζί που προσπαθούμε να συνεργαστούμε και στην καλλιέργεια, αλλά και στην διάθεση, ας πούμε, να είμαστε μαζί και στις υπόλοιπες εργασίες. Για μένα, σαν παραγωγό, επειδή όταν ξεκίνησα με τις βιολογικές λαϊκές, όπου είναι μια συνεχόμενη ανασφάλεια και πάρα πολύ δύσκολος τρόπος ζωής, ας πούμε, ειδικά όταν στις βιολογικές λαϊκές είναι ο παραγωγός εκεί, δηλαδή δεν έχεις κάποιο πολιτή, οπότε πρέπει να κάνεις όλες αυτές τις δουλειές. Για μένα, αυτό που με τράβηξε περισσότερο στη φιλοσοφία, ας πούμε, της κοινωνικά υποστηριζόμενης γεωργίας, είναι πρώτο, ας πούμε, η ανταμοιβή του να μιλάς με κάποιον που τρώει την τροφή που έχει περάσει από τα χέρια σου για μήνες, ας πούμε, το έχεις κοιτάξει, το φυτό, το έχεις ασχοληθεί, τέλος πάντων, έχεις υδρώσει, έχεις ματώσει. Και το να ακούσεις από κάποιον, ας πούμε, ότι εκτιμάει, ότι το παίρνει στα χέρια του και το εκτιμάει, ας πούμε, αυτό το πράγμα, για μένα είναι ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο, ας πούμε. Το οποίο συνδέεται άμεσα με το να μην έχουμε αυτή τη διαρκή ανασφάλεια για το τι θα γίνουν τα προϊόντα. Στην γεωργία αυτή που θα ήθελα εγώ να στηρίξω, ας πούμε, σαν μια μορφή πολιτισμού για τη χώρα μας, που είναι η μικρή κλίμακα, ας πούμε, πολυκαλλιέργεια, έτσι, στην Κόρυφο εμείς έχουμε το δώρο να μπορούμε να καλλιεργούμε έξω 10 μήνες το χρόνο, ας πούμε, 11, παρότι δεν έχουμε το νερό, ή αυτοί που έχουν το νερό, τέλος πάντων, μπορούν να το κάνουν. Οπότε, σε αυτή τη σχέση με το κτήμα το ίδιο και με τα φυτά, που προσπαθούμε όσο γίνεται να είναι μια ισότιμη σχέση, ας πούμε, και να, όπως ζητάμε εμείς να έχουμε ελευθερία στην καθημερινότητά μας, έτσι και τα φυτά, ας πούμε, για να είναι χαρούμενα και να έρθει ένας καρπός που είναι τροφή και για το νου, αλλά και για το σώμα, δηλαδή να υπάρχει ένα ενεργειακό φορτίο μέσα, χρειάζεται, είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση που χρειάζεται πολύ εργασία χειρονακτική, διαρκή παρουσία, ειδικά στα κυπευτικά, είναι νομίζω ο καλύτερος χώρος για να υπάρχει εκπαίδευση στην κοινωνία, τέλος πάντων, γιατί οι δουλειές είναι καθημερινές. Άλλο στοιχείο θετικό. Δεν έχω πει τίποτα. Επίσης, το κομμάτι αυτό που σχετίζεται με τη διανομή των προϊόντων, δηλαδή ό,τι αφορά για τον αγρότη πέρα από την καλλιέργεια, που είναι η διανομή, το πώς μετακινούνται τα προϊόντα και πού πάνε, ας πούμε, και το τι γίνεται. Αυτό είναι επίσης μια διαδικασία που παίρνει αρκετό χρόνο για να γίνει κανονικά, έτσι. Δηλαδή, όταν ο καταναλωτής, εγώ έτυχε και μαθήτευσα, ας πούμε, με ένα βιοκαλλιεργητή, ο οποίος είναι, ας πούμε, πιο πολύ της φυσικής καλλιέργειας. Να σας πω. Και εμείς δεν πλέναμε ποτέ τα προϊόντα όταν τα πηγαίναμε στη λαϊκή. Έτσι όπως είναι στο κτήμα, για να δίνεται, ας πούμε, μια γνήσια εικόνα του τι είναι αυτό το προϊόν, να μπορεί να μάθει ο άλλος, να είναι η ντομάτα που έχει μια τρύπα, ξέρω εγώ, είναι μαζί, ξέρω εγώ, οι βρωμούσες μέσα στο καλάθι, οι χάπιες, στον πάγκο επάνω. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά είχε και δυστυχώς έτσι στην κοινωνία, έτσι όπως είναι τώρα η ελληνική κοινωνία, είχε αρνητική επίπτωση, ας πούμε, στη διαδικασία της πώλησης, ας πούμε, και σε ό,τι αφορά την επιστροφή
του εισοδήματος που είναι αναγκαστική, ξέρω εγώ. Ένα φοβερό παράδειγμα που έχω να σας πω πάνω σε αυτό, ας πούμε, που το ζήσαμε, είναι έχουμε ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια, ας πούμε, και στέλνουμε, κάνουμε εξαγωγή πορτοκάλια και λεμόνια και μανταρίνια, προϊόντα δηλαδή που δεν καλλιεργούνται από παραγωγούς σε δίκτυα της Ευρώπης, απευθείας τα δικά μας προϊόντα σε αυτούς. Λοιπόν, φέτος, τη χρονιά που μας πέρασε, κάποια στιγμή στα μανταρίνια είχαμε ένα κομμάτι από τα μανταρίνια, είχε πάρα πολύ, πάρα πολύ ελαιοκυτάρωση. Ελαιοκυτάρωση είναι ένα τζιτζικάκι μικρό, το οποίο τσιμπάει κάποια στιγμή Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, φεύγει από τα μπέλια, πάει τέλος πάντων στα πορτοκάλια, τα τσιμπάει και το εθέριο έλαιο, έτσι όπως πάει στο σημείο που υπάρχει τρύπα, αρχίζει και σπάει τα κύτταρα γύρω-γύρω και γίνεται μια αλλίωση του χρώματος, χωρίς να έχει πραγματική επίπτωση, έτσι. Στην αγορά αυτά τα προϊόντα δεν πάνε. Πάνε μόνο για χυμό. Δηλαδή, αν έχεις ελαιοκυτάρωση, ας πούμε, στα πορτοκάλια σου, δεν πάνε ούτε για την εγχώρια κατανάλωση από ένα συσκευαστήριο ή από ένα χοντρέμπορα ή από... ακόμα και στη λαϊκή ουσιαστικά, γιατί τα υπόλοιπα είναι τελείως διαφορετικά. Εμείς στείλαμε μια ενημέρωση στον κόσμο στις Βρυξέλλες και στη Γαλλία πήγαιναν αυτά τα πράγματα. Τους εξηγήσαμε, τους γράψαμε τι είναι ο θρύπας, τους στείλαμε κάποιες φωτογραφίες, τους λέμε παιδιά αυτό είναι, αυτό που παίρνετε. Σε δίκτυα υγείας, ναι. Και οι άνθρωποι μας είπαν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στείλτε τα πράγματα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα που τελικά πληρώθηκαν, ας πούμε, δηλαδή ο παραγωγός παίρνει σε αυτή τη διαδικασία 1 ευρώ. Που για το χυμό θα έπαιρνε 11 λεπτά. Για τα ίδια ακριβώς προϊόντα, έτσι. Τα οποία δεν έχουν καμία αλλίωση στη γεύση, καμία αλλίωση στην ποιότητα. Έχουν ίσως κάποια διαφορά στη διατηρησιμότητα, ας πούμε, γιατί έχει αλλοιωθεί ο φλοιός. Αυτού του είδους τα πράγματα, το πώς δηλαδή μπορεί ο καταναλωτής να ξεφύγει από αυτή την εικόνα του τέλειου προϊόντος που είναι καθαρό και στρόγγυλο και γυαλίζει, ξέρω εγώ, στη βιτρίνα του σούπερ μάρκετ, το οποίο δεν είναι μια αληθινή εικόνα, έτσι. Είναι μια πλασματική εικόνα. Αυτό σε εμάς που προσπαθούμε να μάθουμε και να έρθουμε στην εργασία μας με τη φύση σε μια ισότιμη, τέλος πάντων, ισορροπία, είναι πάρα πολύ μεγάλα του. Δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παραγωγής μας έχει κάποια προβληματάκια. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι στην υδροπονία, οι ντομάτες παίρνουν περίπου 28 κιλά τη ρίζα. Εδώ είναι και ο Κώστας ο Κουτής, νομίζω κάποιοι μπορεί να με διορθώσουν να κάνω λάθος. 28 κιλά τη ρίζα, εμπορεύσιμο, ας πούμε, προϊόν, παίρνουν στην υδροπονία από την ντομάτα. Εμείς όταν βάζουμε, ας πούμε, μια παραδοσιακή ποικιλία και κάνουμε έναν υπολογισμό, εγώ υπολογίζω 3, ότι θα πουλήσω. Είναι τεράστια διαφορά. Και σαφώς και έχει αντίκτυπο στην τιμή, έχει αντίκτυπο σε πάρα πολλά πράγματα, ας πούμε. Αλλά είναι αυτή η γεωργία που θέλουμε να στηρίξουμε και ο καταναλωτής, όταν το ξεπεράσει, ας πούμε, το πρώτο σοκ αυτό, το ότι είναι λελωμένο, ξέρω εγώ, θα λελωθούν τα χέρια μου.